Πραγματοποιήσαμε σήμερα το πρώτο τακτικό διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Εργασίας Ελλάδος, στη συνεδρίαση του οποίου εγκρίναμε ομόφωνα τόσο τον ισολογισμό, όσο και τον απολογισμό, αλλά και τον προϋπολογισμό για το τρέχον έτος το 2023. Σε ό,τι αφορά την απολογιστική μας καταγραφή, είμαστε στην ευχάριστη θέση ανακεφαλαιωτικά να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι ο πολιτιστικός οργανισμός της περιφέρειας κατάφερε τη χρονιά που πέρασε, το 2022 δηλαδή, να πραγματοποιήσει περισσότερες από 350 δράσεις και στις 5 περιφερειακές μας ενότητες, δράσεις που είχαν ως σημεία αναφοράς τόσο τον πολιτισμό, όσο και τον αθλητισμό ως κύριους άξονες, αλλά δεν περιοριστήκαμε μόνο εκεί. Πραγματοποιήσαμε επιστημονικά συνέδρια, αλληλεπιδράσαμε με φοιτητικούς συλλόγους, έγιναν διάφορες ημερίδες, βοηθήσαμε να πραγματοποιηθούν εκδόσεις που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και σε κάθε περίπτωση, σε εποχές δημοσιονομικά, θα με επιτρέπατε να πω πιεσμένες, μέσα από τον προϋπολογισμό μας προσφέραμε να συντελεστεί ένα τεράστιο πολιτιστικό, αλλά και όχι μόνο, καταρχήν έργο, απ' άκρη σ' άκρη της στερεάς Ελλάδος. Όπως έχω ξαναπεί, τα χρήματα που διαχειριζόμαστε είναι του Έλληνα φορολογούμενου. Και αυτό μας κάνει επιπρόσθετα να ενεργούμε αυτή τη διαχείριση με φιδό, με αυστηρότητα, με αντικειμενικότητα, αλλά κυρίως με δημοκρατικότητα. Σήμερα είμαστε στην ευτυχή θέση και κατάσταση να πούμε ότι δεν έχει καταγραφεί αίτημα που να έχει απορριφθεί εφόσον πληρεί τις προδιαγραφές που τίθεται για να γίνει μία δράση. Δεν έχει υπάρξει σύλλογος ή φορέας που να έχει βρει την πόρτα του κοπαστέ κλειστή. Και αυτό στοιχειοθετεί και αναδεικνύει και επιβεβαιώνει την δημοκρατικότητα και την αντικειμενικότητα που προανέφερα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτον τους συνεργάτες του ΟΠΑΣΤΕ, που αν και λίγοι στον αριθμό, διεκπεραιώνουν αντικείμενα που πιστέψτε με, το ελληνικό δημόσιο θα ήθελε υπερπολαπλάσιους. Δεύτερον, να ευχαριστήσω τόσο τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου, που και τη χρονιά που πέρασε ένωσαν τις δυνάμεις τους και εισέφεραν τη διάθεσή τους, την επιθυμία τους να παράξουμε πράγματα για αυτόν τον τόπο. Τρίτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που δεν στηρίζουν το εγχείρημα του ΟΠΑΣΤΕ, διότι έστω και μέσα από τον συνταγματικά προβλεπόμενο και θεσμικά προβλεπόμενο έλεγχο που ασκούν, μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας που βοηθούν να αναδεικνύουμε αυτή μας τη δράση, αυτό μας το έργο, διότι πέρα από τα έργα των υποδομών που σίγουρα είναι απαραίτητα και πρέπει να γίνονται και θα γίνονται, και ο πολιτισμός αλλά και ο αθλητισμός είναι πτυχές του κοινωνικού μας βίου που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας.